Δεν είσαι σίγουρος. Ο Παναθηναϊκός απόψε έχει δώσει πολλά, υπερβολικά πολλά δικαιώματα στη Γαλατά. Καλά Διαμαντίδης, 1-22 το τέλος. Διαμαντίδης δοκιμάζει για 3 το rebound από τον Μίτσο. Γιάνκοβιτς τον σταματάει. Το φάουλ του Μπατίστα στον Γιάνκ, βολές από τον Αμερικάνο. Μπατίστα κάλιασε τον Γιάνκ. Μπορεί να έκανε δουλειά στην επίθεση με 8 στα 10 τίποτα. Μπορεί να πήρε 6 rebound. Έχει κάνει 4 κλεισίματα, αλλά νομίζω ότι το άθροισμα της βραδιάς τον βγάζει μείον στην προσωπική του μοναμαχία με τον Γιάνκ. Μετά από ένα ακόμη ζευγάρι εξόδων βολών του Πάτρικ Γιάνκοβιτς. Γύριστε έξω στο Διαμαντίδη, αυτός δοκιμάζει για 2. Η μπάλα, όπως λένε οι διαιτές, Παναθηναϊκός. Μα ο Μπατίστα, για να δούμε εδώ γιατί η φάση είναι στην απέναντι πλευρά. Παναθηναϊκός όμως έχει 14 δευτερόλεπτα στην κατοχή του και την ανάγκη να σκοράρει, καθώς η διαφορά έχει πέσει στους 3 και το χρονόμετρο σημαδεύει 46-8 για το τέλος. Παναθηναϊκός που πάλι δέχτηκε ένα επιμέρους 14-6 σε 3,5 λεπτά. Οι διαιτητές έχουν πάει να δουν το στιγμιαίο replay αυτός που είναι και δεν έχουν άδικο, η φάση είναι καθοριστική. Δεν αλλάζει όμως η απόφαση τους και σωστά δεν αλλάζει. Είχαμε και καλύτερα το replay. Διαμαντίδης με τις αλλαγές είναι μπροστά το Γιάνν. Διαμαντίδης παίρνει το σούτ 3 πόντων. Ο Γκίς το rebound και σωστά το rebound του αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Διαμαντίδης. Τέτοια για το τέλος επίθεσης. Στον Μπατίστα, ο οποίος σουτάρει με έναν έτσι όπως σούταρε. Ήταν καταδικασμένος να στοχίσει, αλλά σχεδόν βλύσμισε από τα χέρια του. Υπάρχει και φάουλ και πολλές για τον Μίτσο. 15-2 για το τέλος. Ο Ιβάνοβιτς είναι αυτό που εύστοχα λέει την Εύη. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Συμπληρώνουμε για την περίπτωση το μία τηλεοπτική εικόνα. Μίτσο στη γραμμή. Έχει απόψε 4-6, αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο. Οι βολές του τέλους έχουν μία ιδιαίτερη ψυχολογία και μία δική του στατιστική. Τα 2-84. Μέσα σε όλα και για να επιβεβαιωθεί αυτό που έλεγα, ο Γιάνκ με τους 23 πόντους απόψε έχει κάνει ατομικό ρεκόρ στην Ευρωλίγκα, το προηγούμενο ήταν 19. Για το πόσο απρόσμενη ήταν αυτή η θετική παραγωγή από την πλευρά της Γαλατά. Ο Μίτσοφ σκοράρει και με τη δεύτερη βολή. Πάει στους 17 πόντους. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει την επίθεση του αγώνα. Λάθος επαναφορά από τον Γιάνκοβιτς. Η μπάλα σωστά όμως είναι για τον Παναθηναϊκό, την έβγαλε ο Κάρα. 13-7 για το τέλος, 83-84. Αλλάζει ο παίκτης που επαναφέρει την μπάλα.
Εδώ βλέπετε τι ακριβώς έγινε στην προηγούμενη φάση. Ο Πλούντζ είναι αυτός που το επαναφέρει. Ο Ριβάνο και ο Μαρτίνο διαδιάζουν τους παίκτες του για να μην μπορέσουν να βγουν από τα σκρίνια και να πάρουν την μπάλα. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Διαμαντίδη αμέσως στο σχόλιο από τον Κάρτερ. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θα πάει στην απέναντι πλευρά για να εκτελέσει βολές. Καθώς πλέον το παιχνίδι έχει πάει ουσιαστικά στη ρώσικη ρουλέτα από τα 4,5 μέτρα. Μέσα σε όλα ξύπνησε ο κόσμος, ο οποίος αποδοκιμάζει τον Διαμαντίδη, κάποιοι πίσω από το καλάτι κουνάνε τα χέρια τους. Αλλά ο Διαμαντίδης έχει εκτελέσει εκατοντάδες τέτοιες βολές. Δεν σημαίνει ότι τους βάζει τότε. 83-84, 13 για το τέλος. Και εδώ πια είναι το δίλημα του τι κάνεις. Ο Ιβάνοβιτς καλεί τους παίκτες στον πάγκο. Του τι κάνεις όταν προηγήσεις με 2, με 13 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Τι επιλέγεις, ένα φάουλ για να πάρεις ενδεχόμενα την τελευταία επίθεση στα χέρια σου. Μια άμυνα κινδυνεύοντας όμως για ένα τρίποντο που δεν θα προλάβεις να το αποδώσεις. Ή μια ενδεχόμενη παράταση. Η αίσθηση που έχω, επειδή ο Ιβάνοβιτς είναι ένας προπονητής αρχών και σπάνια αλλάζει, ότι θα ζητήσει από τους παίκτες του να παίξουν άμυνα και όχι να κάνουν φάουλ. Έτσι νομίζω, αυτό τουλάχιστον μας έχει δείξει. Ρισκάρω την πρόβλεψη, γιατί δεν έχω πρόσβαση στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είμαι αρκετά κοντά, αλλά και αρκετά μακριά για να ακούσω. Νομίζω πάντως ότι προπονητής του πάει με βάση το βιβλίο. Δύσκολα αλλάζει. Δεν σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις σωστό ή λάθος. Αυτό κρίνεται εκ του αποτελέσματος σε τέτοιες συνθήκες. Διαμαντίδης, Γιάνκοβιτς, Μπατίστα, Πλούντς και Κίστα έχουν επιστρέψει στο παρκέ, οι πέντε ακριβώς που πήγαν στον πάγκο. Ξανά time out. Νομίζω από τον κόσμο του Γκαλατά που είναι